Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε ότι ο λαός τιμώρησε το ΠΑΣΟΚ και ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στόχος μας είναι στην επόμενη Βουλή, στην αίθουσα αυτή, να είναι ξανά πολλοί οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Φίλες και φίλοι, πρέπει με ευθυκρισία και γενναιότητα να κατανοήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως είπα το βράδυ των εκλογών, ο λαός άλλαξε ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Έθεσε τέρμα στον πλειοψηφικό δικοματισμό. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ, βλέποντας ένα εκλογικό αποτέλεσμα ιδιαίτερα επώδυνο, πρέπει να πούμε, κοιτώντας τα μάτια τους πολίτες, ότι καταλάβαμε πάρα πολύ καλά αυτό που μας είπαν. Ο λαός, ας πούμε τα πράγματα καθαρά, τιμώρησε το ΠΑΣΟΚ, γιατί το θεώρησε υπεύθυνο για τις επιπτώσεις της κρίσης. Για την ανεργία, την μείωση των μισθών και των συντάξεων, την ύφεση, την απώλεια των προσδοκιών, την απεσιοδοξία, την ανασφάλεια. Δεν πίστηκε ο ελληνικός λαός, δυστυχώς, για τη διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που είχαν την κύρια ευθύνη, γιατί οδηγήθηκε η χώρα σε εκτροχιασμό το 2009, έως το 2009, και αυτούς που ταυτίστηκαν κατά ανάγκη με τη δύσκολη φάση της διαχείρισης της κρίσης. Δεν μας αναγνώρισε ο λαός αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά, που τα θεωρούμε μια προσφορά στον τόπο με μεγάλο πολιτικό κόστος. Ότι στάθηκε η πατρίδα όρθια μέσα στο ευρώ. Ότι έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας δραστική μείωση του χρέους. Ότι διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Ότι σταθεροποιήθηκαν τα πράγματα. Δεν απέδωσε ο λαός τη σημασία που αποδίδουμε εμείς στο γεγονός ότι η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει προοπτική να μετάσχει ενεργά σε νέους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς που ήδη διαφαίνονται. Ο λαός με τις εκλογές ζήτησε αλλαγή πορείας, αλλά δεν διατύπωσε μια καθαρή εντολή. Δεν είπε με απόλυτα σαφή τρόπο τι θέλει να γίνει και ποιος θέλει να το κάνει. Οι εκλογές ανέδειξαν επίσης μια πολιτική των άκρων και δυστυχώς μια κοινωνία των άκρων. Η χώρα μας αντιμετωπίζει και πάλι μετά από πολύ καιρό πρόβλημα εθνικής και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να επιμείνουμε στη στρατηγική της αποφυγής ενός νέου εθνικού διχασμού. Προκύπτει δυστυχώς από το εκλογικό αποτέλεσμα ότι ένα σημαντικό, όχι ευκαταφρόνητο μέρος του εκλογικού σώματος μπορεί με ευκολία να εκφράσει την οργή ή την απόγνωσή του στρεφόμενο σε ακραίες και αντιδημοκρατικές επιλογές. Ο αγώνας ανάμεσα στον υπεύθυνο πολιτικό λόγο και την ακατάσχετη δημαγωγία εξακολουθεί να είναι αγώνας άνισος, σκληρός και συνήθως άδικος. Ο λαός θέλησε, αυτό είναι προφανές, να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Κανείς δεν μπορεί μόνος. Το εκλογικό σώμα απέρριψε οποιαδήποτε πρόταση μονοκομματικής κυβέρνησης. Απέρριξε εκ προημίου οποιαδήποτε εκδήλωση αλαζονίας, παλιάς ή νέας αλαζονίας, γιατί δυστυχώς συνυπάρχουν τα δύο αυτά φαινόμενα. Ο λαός θέλησε να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ με ασφάλεια. Να μην υπάρξουν επίσης νέα επώδυνα μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για μισθούς και συντάξεις. Εμείς, ερμηνεύοντας τη βούληση του εκλογικού σώματος, προτείναμε από την πρώτη στιγμή κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών δυνάμεων.